Δίδεται η εκκίνηση για την πρώτη υποδρομία, όπου για την πρωτοπορία επιχειρεί αρχικά βέβαια η Ευρυδίκη, με εντυπωσιακά αργό ρυθμό θα λέγαμε βγαίνουν μπροστά, σε ρυθμό κάντερ, και έρχεται ο Πελπχάρ τώρα απ' έξω, βλέποντας αυτό το ρυθμό να περάσει αυτός και να οδηγεί στην υποδρομία, ενώ μένει The Dream στην τρίτη θέση. Πελπχάρ λοιπόν αποφασίζει και βγαίνει και μπροστά, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός όπως βλέπετε, με το νούμερο 3 την Ευρυδίκη να ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον ομόσταυλο The Dream, τον Άσο, να είναι στην τρίτη. Όλα αυτά καθώς κατευθυνόμαστε στο σημείο των 1200 μέτρων. Περνάμε τα 1200 μέτρα με τον Πελπχάρτ να οδηγεί, την Ευρυδίκη να ακολουθεί και τον The Dream να συμπληρώνει την ομάδα των τριών. 1000 μέτρα ακόμη. Παραμένει ο ρυθμός όπως πριν. Λογικά βλέπουμε τώρα ότι προσπαθεί η Ευρυδίκη να επιστρέψει μήπως και ανοίξει λίγο μπροστά. Αλλά ο Πελπχάρτ έχει καλό βήμα, έχει το κεφάλι, έχει και το ρυθμό. Πάμε για τα 700, πλησιάζουμε στο τελευταίο 600. Σταθερά Πελπχάρτ και Ευρυδίκη, ο The Dream στην τρίτη θέση σε κάποια απόσταση. Στρίβουμε για την τελική ευθεία, επιχειρεί να ξεφύγει πλέον το μεγάλο φαβόρι ο Πελπχάρτ από την Ευρυδίκη, ενώ ο The Dream πιο πίσω είναι καθαρά τρίτος. Και εδώ στην τελική ευθεία ξεφεύγει με χαρακτηριστική άνεση ο Πελπχάρτ. Η Ευρυδίκη στο τέλος απειλείται από τον The Dream που βελτιώνεται και φαίνεται ότι αυτός θα περάσει δεύτερος. Κανένα πρόβλημα για τον Πελπχάρτ. Με όποιον τρόπο θέλει βγαίνει μπροστά και επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση. Μάχη για την δεύτερη θέση. Η Ευρυδίκη τα δίνει όλα μήπως και κρατήσει μπροστά από τον The Dream. Νούμερο 2. Πελπχάρτ θα είναι ο νικητής. Στο ίδιο ύψος τερματίζουν η Ευρυδίκη και ο The Dream. 1,13 το τελικό γκανιάν για τον Πελπχάρτ. 1,13 το απόλυτο φαβορί. Εδώ για μία ακόμη φορά η τελική ευθεία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Πελπχάρτ να ξεφύγει από την Ευρυδίκη. Προς τιμήν δίνει την αίσθηση ότι θα κόψει η Ευρυδίκη στα τελευταία μέτρα λόγω της απόστασης και ότι θα έρθει ο The Dream. Ναι, μεν η Ευρυδίκη λόγω του αργού ρυθμού θα κρατήσει ό,τι μπορεί, αλλά και απ' την άλλη δεν βελτιώθηκε και ο The Dream εδώ που τα λέμε, στο βαθμό που ίσως θα περίμενε κανείς, στο finish. Σε αυτές τις αποστάσεις ο Πελπχάρτ αποδείχθηκε σαφώς καλύτερος και με μεγάλη υπεροχή. Πάμε για την απονομή. Ο CEO της εταιρείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, είναι έτοιμος να κάνει την απονομή στον εκπρόσωπο της Queensway, βετεράνο τεχνικό, τον κύριο Βασίλη Κεράτσα, για την νίκη φυσικά εδώ, του Πελπχάρτ. Η απονομή του κυπέλου για ένα ελληνικό άλογο. Και η συνέχεια των απονομών, ο κύριος Πασόφ βλέπω κάνει την απονομή. Και από πλευράς υποδρομιών ΑΕ και από πλευράς Φιλιππονόσεως, αυτά τα δύο κύπελλα. Στην Queensway προετοιμάζονται τα λόγα της δεύτερης υποδρομίας. Είπαμε και νωρίτερα τι γίνεται με τα... Βλέπουμε τον κύριο Λουκόπουλο τώρα που κάνει, δίνει τιμητική πλακέτα στην κόρη της προπονήτριας, της Ειρήνης Κεράτσα, αν προλαβα να δω καλά φευγαλέα, και ο κύριος Αγγελόπουλος εδώ, στον αναβάτη Γιάννη Λαζαρίδη, που φυσικά έκανε μία ωραία βόλτα με τον Πελπχάρτ. Το δικαιούταν άλλωστε, έχει κάνει πολλές υπεύσεις, σπρώχνοντας και βιάζοντας από το start. Τόσο που τον έχει κουράσει ο Κόραλτ, δεν το αξίζει και ένα ταξίδι. Κάντερ, ναι. Ένα κάντερ το δικαιούτανε. Ναι. Αναμνηστική φωτογραφία, όπως πάντα, μετά από αυτές τις κλασικές αναμετρήσεις.